Ανακαίνιση στο σπίτι του ήθελε να κάνει ο Μάνος Πίτσης. Πήρε μολύβι και τευτέρι και λογάρια σε δαψίματα και μαστορέματα. Όταν του βγήκε λογαριασμός σαν τον μπουγιουρτή της εφορίας, ο ηθοποιός σκέφτηκε. Μήπως να ανακαινήσω τον εαυτό μου καλύτερα. Ήθελα καμία ανακαίνιση στο σπίτι και λέω, δεν κάνω ένα Fab 5. Κονέ στο Fab 5, ο ηθοποιός είχε τον Τρίφωνα Σαμαρά, με τον οποίο συμπροταγωνιστούν σε θεατρική παράσταση. Να του δείξουμε και πώς να περπιείτε. Και ένας ωραίος άντρας χρειάζεται το Fab. Ο Μάνος Πίτσης έχει αλλάξει πολλές φορές το χρώμα των μαλλιών του για τις ανάγκες των ρόλων. Στον Τρίφωνα όμως είπε, κάτσε καλά. Δεν του είχα πει Τρίφωνα, θέλω να μου αλλάξει χρώμα. Του λέω, μην τολμήσεις, θα σου αλλάξει τα φώτα, μου αλλάξει χρώμα. Κρύος υδρότας θα έλυσε τον Τρίφωνα Σαμαρά, μόλις του μίλησε έτσι ο γεροδεμένος Μάνος Πίτσης. Παναγίτσα μου και Χριστέ μου. Με κούρεψε και με κούρεψε καλά. Με κούρεψε καλά. Για την πρώτη μου εμπειρία ήταν καλή. Σου λέω και την ξανθιά φράγολα τότε, το 2000. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι φανταστικό κούρεμα που τη βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και δεν έχει διστάσει μάλιστα να πετάξει τα ρούχα του για τις ανάγκες των ρόλων, δείχνοντας το καλογυμνασμένο του σώμα. Να υποθέσουμε ότι δεν θα δυσκολευτεί να αλλάξει τα ρούχα του με τα καινούργια μοντελάκια που θα του προτείνουν οι Fab 5. Το Τρίφωνα τον ήξερα. Είναι παιδιά απίστευτα. Απίστευτα σε χιούμορ και με μεγάλο βιογραφικό. Δηλαδή, όντως είναι αξιόλογοι. Εκτός από το γέλιο, είναι αξιόλογοι σαν άνθρωποι. Μέχρι και τατουάζ έβαλαν το Μάνο να κάνει η Fab 5. Ένα τατού χτύπησε εδώ. Ένα τατού. Ένα τατού. Δικιά μου ιδέα και των παιδιών. Έχει το Ταφ και το Τζέι. Το Ταφ είναι τη Τόνια τη κορή μου και τη Τζούλια. Πολύ καλό. Σύζυγος, ναι.